Είμαστε με τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου, κύριο Παύλο Τριανταφυλλίδη, και πρόκειται να πούμε τι ολοκληρώθηκε μέσα στο 2023 και τι συνεχίζεται μέσα στο 2024. Ακριβώς. Η εφορία αρχαιοτήτων Λέσβου, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βέβαια και το Υπουργείο Πολιτισμού, είχε στον προγραμματισμό και στους στόχους της για το 2023 την ολοκλήρωση έργων ΕΣΠΑ, όπως και την έναρξη υλοποίησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο το επιμελήθηκε η κυρία Υπουργός, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των έργων, θέλω να σας πω καταρχάς ότι ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές αυτεπιστασίες των αρχαιολογικών υποέργων που είχαμε στις διανοίξεις δρόμων και βιολογικών καθαρισμών. Και μιλάω για τη Λαγκάδα, είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται όπως ξέρετε και στο οποίο η υπηρεσία μας βοήθησε όσο γίνεται για να μπορέσουν να επισπευθούν οι αρχαιολογικές εργασίες, από το οποίο έχουν βγει πολύ σπουδαία πράγματα. Όπως επίσης και στη Λίμνο, η περιφερειακή οδός του Θάνους, η οποία και αυτή επίσης ολοκληρώθηκε, καθώς επίσης και βιολογικοί καθαρισμοί, υποέργα αρχαιολογικά στην περιοχή της Βρύσας και των Βατερών, τα οποία και αυτά ολοκληρώθηκαν μέσα στις προθεσμίες που είχαν δηλωθεί. Από τα αρχαιολογικά έργα, το κάστρο ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση και αναστήλωση του τμήματος Β, στο οποίο αναμένουμε να γίνουν και εγκαίνια από την Υπουργό Πολιτισμού το 2024, και είμαστε στην φάση ολοκλήρωσης των αποθηκών Σαπλιτζά, όπου δημιουργείται ένας νέος χώρος αποθήκευσης των κινητών ευρημάτων από τις ανασκαφές σωστικές και συστηματικές της Λέσβου, όπως επίσης και ένας ειδικός χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, σαν ένδος θεάτρου, μικρού αμφιθεάτρου, στο οποίο θα γίνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στο κτίριο αυτό. Όπως επίσης συνεχίζεται και το Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Λίμνου, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 24, ώστε να παραδοθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στο κοινό. Αυτά είναι τα μεγάλα βασικά έργα που είχε η εφορία μας, όπως επίσης και το κάτω κάστρο, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε με την επισκεψιμότητα, με τη διάνοιξη των ποδηλατικών οδών και την αποκατάσταση των Οθωμανικών οικειών. Να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό έχουμε και για πρώτη φορά οργανωμένο εργαστήριο χάρτου και δέρματος, για να μπορούμε να συντηρούμε περγαμηνές, ευαγγέλια, παπύρους, φωτογραφικό υλικό. Είναι ένα εξυγχρονισμένο πλέον εργαστήριο που υπάρχει στην πόλη της Μυτιλίνης και το οποίο θα εξυπηρετεί όλο το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στο πλαίσιο του 2023-2024 η εφορία μας έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο της αποκατάστασης του βορειοανατολικού περιβόλου που είναι μέχρι τη Βυζαντινή Δεξαμενή, ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη με τις καλωσιές που έχουν τοποθετηθεί στο άνω κάστρο της Μυτιλίνης. Έχει προχωρήσει σημαντικά η αποκατάσταση και η συντήρηση του Μενδρεσέ, του Οθωμανικού οικοδιδασκαλίου του 16ου αιώνα, και συνεχίζει ακάθεκτα το έργο της στερέωσης των πρανών και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Καβυρίου Λίμνου, όπως επίσης και το έργο της αποκατάστασης του μεταβυζαντινού ναού του Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Ευστράτιο. Στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ που είχαμε στην περίοδο 14-20, η εφορία μας είχε γύρω στα 10 έργα ψηφιακά. Πέραν των τριών κυρίων ψηφιακών έργων, είχε υποέργα σε δήμους, και στο Δήμο της Μυτιλίνης και στο Δήμο της Λίμνου, τα οποία ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Τα δικά μας καθαρά αμιγώς αρχαιολογικά έργα είναι η ψηφιακή ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Λέσβου, είναι ουσιαστικά αυτό το φυλάδιο που βλέπετε, που είναι στα ελληνικά και αγγλικά, και όπου επάνω μπορεί κανείς να σκανάρει με τα QR code τις διάφορες διαδρομές που είναι θεματικές, αρχαιολογικές, ιστορικές, και να επισκεφθεί τα πιο σημαντικά μνημεία του νησιού, παράλληλα προσφέροντας στο κινητό του πληροφορίες πολύ πιο εξειδικευμένες και πιο αναλυτικές από ό,τι από τα φυλάδια που υπάρχουν εδώ. Το ίδιο φυλάδι, να σας πω ότι έχει γίνει και για την Λίμνο, για την ψηφιακή ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Λίμνου, όπως επίσης και η τρισδιάστατη παρουσίαση του μεσαιωνικού κάστρου της Μύρινας Λίμνου. Υπάρχουν ειδικές ιστοσελίδες για αυτά που μπορείτε να τις επισκεφθείτε και που
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το μνημείο του κάστρου της Μύρινας και να το δει και σε μορφή τρισδιάστατου μοντέλου, περιδιαβαίνοντας μέσα σε αυτό. Είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών που πλέον έχουν μπει στη ζωή μας και η υπηρεσία μας προσπαθεί να συμβαθήσει και να εξυγχρονιστεί με αυτά. Να σας πω ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ενταχθεί και το έργο του Βαλιδέ Τζαμί, το οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά θα είναι έτοιμο σε ένα χρόνο που θα γίνει το νέο μουσείο της νεότερης ιστορίας της Λέσβου, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες Έλληνες και μη, και κυρίως στους Τούρκους που τα τελευταία χρόνια κατακλείζουν το νησί, να δουν την παράλληλη πορεία και συμβίωση των δύο κοινοτήτων που υπήρχαν στην Λέσβο, των χριστιανών και των μουσουλμάνων Οθωμανών, μέσα στο πλαίσιο των συγκρούσεων και της ειρηνικής συνύπαρξης. Ένα πρωτότυπο μουσιολογικό αφήγημα που θα εμπλουτιστεί με ευρήματα και εκθέματα που θα μας δώσουν οι ίδιοι Μυτιλινοί και οι κάτοικοι της Λέσβου, προκειμένου να εμπλουτίσουμε αυτή τη μόνιμη συλλογή στο νέο αυτό κτίριο. Αυτά είναι το πλαίσιο των έργων που έχουμε για την περίοδο 23 και 24. Στο πλαίσιο των νέων έργων και της προγραμματικής περίοδου 21-27, η εφορία μας, σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και την Διαχειριστική Αρχή, πρόκειται να υποβάλει κατόπιν του σχετικού δελτίου τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον πολιτισμό, και εφόσον αυτό βγει στον αέρα με προκήρυξη, 4 έργα που τα οποία έχουν οριμότητα μελετών και τα οποία είναι ο εξυγχρονισμός των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου της ηφαιστείας Λίμνου, ένας χώρος ο οποίος είναι αρκετά εγκαταλελειμμένος και η εφορία μας θέλει να τον εξυγχρονίσει, τόσο ως προς την παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τους θερινούς μήνες, προσθέτοντας υποδομές κοινού, όπως επίσης και των καλλιτεχνών, γιατί δεν υπάρχουν ούτε χώροι υγιεινής, να φανταστείτε, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και ειδικών ξεναγήσεων με ψηφιακή μορφή. Είναι η αποκατάσταση του Οθωμανικού κάστρου του Σιγρίου, ένα έργο εμβληματικό για την βορειοδυτική Λέσβο, όπου πρόκειται να γίνει η αποκατάστασή του και η χρήση του κεντρικού υπαίθριου χώρου στο εσωτερικό του κάστρου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η αποκατάσταση του μεσαιωνικού κάστρου του Μολύβου, που είναι και ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός του νησιού, στο οποίο η υπηρεσία μας ταυτόχρονα αυτή τη χρονική περίοδο ολοκληρώνει και την μόνιμη περιοδική έκθεση μυθυμναίων πολιτείας, το οποίο στο χώρο των φυλακών, δηλαδή στο χώρο που ήταν η σκηνή, υπάρχει ένα κτίσμα ημιυπόγειο στο οποίο θα παρουσιαστούν σε μορφή έκθεσης όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα από την προϊστορική περίοδο μέχρι και τους νεότερους χρόνους από τη Μύθυμνα, με ένα πολύ εξυγχρονισμένο ψηφιακό περιβάλλον με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπου θα δίνεται η δυνατότητα και στα μικρά παιδιά μέσω από ειδικές οθόνες αφής να πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και παιχνίδια, ή ακόμη να στέλνουν και car postal σε φίλους τους, γιατί είναι πλέον εξοπλισμένο και με ίντερνετ ο χώρος αυτός, όπου θα μας δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό της Λέσβου και ειδικά της Μύθυμνας, που είναι άγνωστος, από τα νεότερα ευρήματα και τις ανασκαφές που έχουν γίνει στην ίδια τη Μύθυμνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το έργο της μουσιακής συλλογής σε συνεργασία και σε συνέργεια με το έργο της αποκατάστασης των μεσαιωνικών τείχων θα προσδώσει και ένα μεγάλο κύρος σε ένα τουριστικό προορισμό και σε ένα αρχαιολογικό χώρο όπως είναι το κάστρο του Μολύβου. Να σας πω ότι στον ίδιο χώρο πραγματοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων η στερέωση των βροχοδών πρανών. Είναι κυρίως το νότιο τμήμα του οικισμού, που είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικό έργο, το οποίο θα δώσει και την δυνατότητα ασφάλειας των πρανών με τη στερέωσή τους μέσα από ειδικά αγκύρια που τοποθετούνται ήδη στο πλαίσιο του έργου αυτού, ώστε μπορεί κανείς απρόσκοπτα και με ασφάλεια να περιηγηθεί στις υπόρειες του βραχώδους εξάρματος πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο το κάστρο του Μολύβου. Οπότε θεωρούμε ότι ο Μόλυβος αναβαθμίζεται πολύ πολιτιστικά μέσα από τα έργα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως επίσης και από το νέο έργα ΕΣΠΑ 21-27 που θα πραγματοποιήσει η εφορία μας με αυτεπιστασία.
Με αφορμή τα έργα ΕΣΠΑ 21-27, στην τελευταία της επίσκεψη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώμη είχε ανακοινώσει ότι μεταξύ άλλων θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα το μνημείο της ζωοδόχου πηγής στη Βρύσα. Ποια είναι η εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει ναι. με αυτό το σχέδιο? Η εφορία μας, να ξέρετε ότι για αυτό το μνημείο, σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες, είχε εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες, αρκετά βαρισίματες, γιατί το έργο αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό τεχνικό έργο που ξεφεύγει και ξεπερνά τα όρια της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, άρα και της υπηρεσίας μας. Οπότε έχει γίνει συνεννόηση με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου το έργο αυτό να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της κεντρικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης αναστήλωσης, ή μέσω της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατόπιν της σχετικής εκπόνησης μελέτης εφαρμογής, ώστε να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης για το εν λόγω μνημείο. Νομίζω ότι είναι σε αυτή τη διαδικασία πλέον της ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η εργολαβία. Και να σας πω ότι στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου, επειδή πρέπει λίγο να τονίσουμε και το θρησκευτικό τουρισμό της Λέσβου, που είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το ίδιο το νησί, η εφορία μας πρόκειται με τις επόμενες προσκλήσεις που τυχόν βγουν από την περιφέρεια να θέσει ως υποψηφιότητα ένα πολύ πολυσχηδές και μεγάλο έργο, τα μονοπάτια της Ορθόδοξης Πίστης, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στον ξένο επισκέπτη αλλά και στον ντόπιο, μέσα από την αναστήλωση και αποκατάσταση ευληματικών θρησκευτικών μνημείων Ορθόδοξων του νησιού, να περιηγηθεί στην πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της Λέσβου, βλέποντας το έργο της αποκατάστασης και αναστήλωσης σημαντικών μνημείων θρησκευτικών, όπως της Παναγίας της Αγιάσου, της Μονής Περιβολής, του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα, και μέσα από την κατάλληλη συντήρηση και την έκδοση ειδικών ψηφιακών προγραμμάτων θα μπορεί κανείς να περιηγείται στο νησί και ψηφιακά, αλλά παράλληλα αυτό θα είναι και μία πρόκληση για τον επισκέπτη να μπορέσει να επισκεφθεί είτε με δικό του αμάξι είτε μέσω οργανωμένου τουρισμού τα πιο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία της Λέσβου, τα οποία χρονολογούνται από το 16ο αιώνα μέχρι και τον 20ο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, μεγάλης κλίμακας, αλλά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για το νησί της Λέσβου, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τους κατάλληλους τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Βριόκαστρο, τι έφεραν οι ανασκαφές το 2023? Ναι, το 2023, επειδή ουσιαστικά στόχος έχει δοθεί στο να γίνει μια πλήρη απομάκρυση όλων των πεσμένων λίθων, μιλάμε ότι σε μια έκταση περίπου γύρω στα 6 στρέμματα απομακρύνθηκαν λίθη και αρχίζουν πλέον και αποκαλύπτονται οι αρχαίοι δρόμοι, οι μεσαιωνικοί δρόμοι του κάστρου και του οικισμού, όπως επίσης και πολλοί αποθηκευτικοί χώροι με πιθάρια που χρησιμοποιήθηκαν είτε για την αποθήκευση τροφών, κυρίως σιταριού, είτε επίσης για την αποθήκευση ελαίου ή ίνου. Να φανταστείτε ότι σε μία έκταση 4 στρεμμάτων έχουν αποκαλυφθεί πάνω από 20 πιθεώνες, είναι δηλαδή οι αποθηκευτικοί χώροι που υπάρχουν στα σπίτια, με ακέραια αγκία πιθάρια στη θέση τους, τα οποία ουσιαστικά τα αποκαλύψαμε μόνο επιφανειακά για να μπορέσει να γίνει η ανασκαφική έρευνα την επόμενη χρονιά, το 24, δηλαδή φέτος. Να σας πω επίσης ότι στις διερευνητικές τομές που πραγματοποιήσαμε επιβεβαιώσαμε την προημότερη χρονολόγηση της αρχαίας Άντισσας στο τέλος της ύστερης μέσης εποχής του Χαλκού, δηλαδή η ζωή ξεκινά στην αρχαία Άντισσα στα προϊστορικά χρόνια από το τέλος του 17ου, αρχές 16ου αιώνα π.Χ. και φτάνει μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν οι Οθωμανοί καταστρέφουν το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων, όπως επίσης και τα υπόλοιπα άλλα κάστρα του νησιού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αρχαίο θέατρο Μυτιλίνης και τον αρχαιολογικό χώρο στην Επάνω Σκάλα, ποιες είναι οι εξελίξεις? Εμείς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας μας με το Πολυτεχνείο του Πάρη, με το τμήμα της Αρχαίας Αρχιτεκτονικής και Ιστορίας, όπου διακεκριμένοι καθηγητές, πολύ εξειδικευμένοι στην αναστήλωση και στην αποκατάσταση, με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τους, έρχονται και φέτος, είναι γύρω στα 50 άτομα,
όπου γίνεται η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση της ανασκαφής που διενεργείται στη νότια πάροδος και στη σκηνή, προκειμένου να έχουμε μελέτες ορίμανσης έτοιμες για την αποκατάσταση της νότιας παρόδου, η οποία αποκαθίσταται στο σύνολό της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρώτη φορά ο Μυτιλινιός και ο Ξένος θα δει μια αρχαία πάροδος που σώζεται σε ύψος 20 μέτρα. Το οποίο δεν μπορείτε να το διανοηθείτε τώρα, γιατί όλα τα πεσμένη λιθόπλυνθη αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτη στο χώρο, αλλά μέσω του προγράμματος αυτού μας δόθηκε δυνατότητα να κάνουμε αρχιτεκτονική αποκατάσταση και αναστήλωση όλων των σωζόμενων τυχοποιών της νότιας παρόδου. Αυτό είναι για το αρχαίο θέατρο και για το ιερό της Νεμέσιος που έχει βρεθεί. Για την επάνω σκάλα συνεχίζεται η αρχιτεκτονική μελέτη και τεκμηρίωση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής στοάς και σε 2 χρόνια από φέτος θα έχουμε έτοιμη τη μελέτη ορίμανσης για την αποκατάσταση της ρωμαϊκής φάσης της στοάς που βρίσκεται στο χώρο του Ίκα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο, γιατί θα σώζεται σε ύψος τουλάχιστον 12 μέτρα. Έχουμε πολλά αρχιτεκτονικά μέλη και οι συνάδελφοι Ιταλοί, οι αρχιτέκτονες, μας επιβεβαιώνουν ότι μπορεί να γίνει η αναστήλωση του μνημείου. Και φανταστείτε αυτό το μνημείο με κατάλληλο φωτισμό, θα είναι ένα σήμα κατά τεθέν για την είσοδο του βορείου τμήματος της πόλης της Μυτιλίνης. Άρα είναι εν εξελίξη οι μελέτες και τα αρχαιολογικά έργα που πραγματοποιούμε και στο αρχαίο θέατρο και στην περιοχή της ελληνιστικής και ρωμαϊκής στοάς στην επάνω σκάλα. Παράλληλα συνεχίζονται και οι εργασίες στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράπονα. Ναι, ολοκληρώνεται η συντήρηση της βόρειας πλευράς του σημαντικού αυτού μνημείου. Να σας πω ότι τα αιτώματα ήταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση διατήρησης. Υπάρχουν πάνω λίθινοι άγγελοι με εξαιρετικά χρώματα, σε πάρα πολύ κακή κατάσταση διατήρησης. Παλιότερα είχαν γίνει επεμβάσεις οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία. Γίνεται συντήρηση των αγγέλων αυτών και είμαστε στη φάση επανατοποθέτησής τους στο αέτομα, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί και η συντήρηση της εξωτερικής νότιας όψης του ναού, παράλληλα με την εργολαβία η οποία τρέχει από πάλι από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης στο Ταμείο Ανάκαμψης για την αποκατάσταση των στεγών του ναού και του μολύβδινου και λύφους που αυτό έχει, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό τεχνικό έργο, το οποίο θα δώσει βέβαια και μια άλλη έκκληση στο ίδιο το μνημείο. Οπότε οι εργασίες συνεχίζονται στον Άγιο Θεράποντα κανονικότατα. Έχετε αναλάβει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ωστόσο, η εφορία αρχαιοτήτων Λέσβου μήπως θα πρέπει να υποστηριχθεί από την πολιτεία με προσωπικό περισσότερο? Δυστυχώς φεύγει πάρα πολύ προσωπικό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι και στο γενικότερο πλαίσιο των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 3-5 ετίες. Δυστυχώς οι προσλήψεις από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελάχιστες που γίνονται και είναι ένα σημείο το οποίο χρήζει μιας περαιτέρω επιμέλειας από την πολιτεία, ώστε να μπορέσει να επανδρωθεί με κατάλληλο προσωπικό, τόσο επιστημονικό, γιατί κυρίως το Τμήμα των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόνο μία αρχαιολόγος για όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο, οπότε αντιλαμβάνεστε ένας πολύ μεγάλος όγκος εργασιών, όπως επίσης και το τεχνικό μας τμήμα, που έχουμε μείνει χωρίς μηχανικό πλέον, διότι η Υπηρεσία Ανωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων έφυγε, κυρία Φράγκου. Επομένως, αναγκάστηκε η μοναδική αρχιτέκτονα που είχαμε, η κυρία Στεφάνου, να αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένης στην υπηρεσία αυτή για την εξυπηρετήσει, με τη στάθμη που βέβαια η υπηρεσία μας να μείνει χωρίς αυτή τη στιγμή μηχανικό. Επομένως, θεωρούμε ότι πρέπει να επανδρωθεί με προσωπικό, κυρίως μηχανικούς και αρχαιολόγους, αλλά και συντηρητές, διότι το 2024 θα συνταξιδοτηθούν πάρα πολλοί υπαλληλοί μας και αυτό ουσιαστικά είναι εις βάρος της υπηρεσίας, γιατί κάνει, όπως ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο έργο. Με το υπάρχον προσωπικό, δυστυχώς, θα πρέπει και εμείς να περιορίσουμε τις δραστηριότητές μας λόγω έλλειψης προσωπικού. Και αυτό είναι ένα σημείο που νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να στραφεί και να το κοιτάξει επιμελημένα.